ξέχνω αφού το διέγραψα. Λοιπόν, εγώ φεύγω, πάω στο μπαράκι. Σταύρος. Ναι. Ναι, έλα, Φρενή. Έλα, Σταύρο, τι έγινε? Καλά, βασικά πήρα για να ρωτήσω τι κάνει η Φρέη. Δεν έχω το τηλέφωνο της από τότε. Αν ήθελες... Περίμενε, σου τη δίνω και ζήτα από την ίδια το κινητό της. Ναι, έλα, Φρέη. Πώς είσαι? Μια χαρά, σε ευχαριστώ. Το ψάξες με τη λιποθυμία? Δεν χρειάστηκε. Ξεκίνησα κάποιες βιταμίνες και έφαγα και ένα θρεπτικό φαγάκι με τη Φρένη και αισθάνομαι πολύ καλά. Καλά. Πέρα από τις βιταμίνες και τα φαγητά, πήγαινε και σε ένα γιατρό. Μην τα αφήσεις, ε. Ναι, αν συνεχίσω να νιώθω αδύναμη, θα το κάνω. Ωραία. Ζήτησα από τη Φρένη το τηλέφωνό σου για να μαθαίνω τα νέα σου από πρώτο χέρι. Αυτό σημαίνει ότι το είχες σβήσει. Τώρα, ξέρεις πώς είναι αυτά. Τέλος πάντων. Εγώ πάντως δεν σε διέγραψα. Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα κάτι. Ωραία. Γι' αυτό πήρα, να δω τι κάνεις. Okay. Οπότε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Με λιποθυμήσεις πάλι, δεν θα τα αντέξω. Ακόμα εδώ είσαι. Είπαμε να είμαι διακριτική. Αλλά όχι να φύγω και χωρίς το κινητό μου. Νευράκια, δεν μου φαίνεται. Ναι, όχι, μια χαρά. Α. Γι' αυτό πήγες να σπάσεις την κουζίνα. Σε ξύπνησα, συγγνώμη. Όχι, εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Απλώς σε βλέπω ζορισμένο. Τι γίνεται, συμβαίνει κάτι? Αλλά πάλι τα ίδια θα λέμε. Αφού το ξέρεις και να έχω κάτι, θα σου το πω όποτε θέλω και άμα θέλω. Εντάξει, τέλος. Όχι, δεν είναι τέλος. Αν είναι κάτι που με αφορά, πρέπει να το ξέρω. Πού κολλάς εσύ? Γιατί να σε αφορά? Εκτός αν υπάρχει κάτι και μου το κρύβεις. Όχι, τι να συμβαίνει. Ωραία, τότε τι το κουράζουμε. Δεν έχει να κάνει με σένα. Εντάξει. Ναι, αν είσαι έτσι, δεν μπορεί να ηρεμήσω πάντως. Ωραία. Θα μου πέρασει. Εντάξει, θα χρειαστώ λίγο χρόνο, αλλά θα είναι μια χαρά. Οκ. Έτσι κι αλλιώς μεγάλος άντρας είσαι, ε. Μπορεί να το χειριστείς. Ακριβώς, οπότε χαλάρωσε. Τι να φτιάξω το μεσημέρι να φάμε? Ό,τι θες, εμένα μην με υπολογίσεις, δεν θα φάω εδώ. Κι εγώ στη θέση το ίδιο θα κάνω πάντως. Κάθε φορά καμένα μου βγαίνουν τα φαγητά έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν έχει να κάνει με τη μαγειρική σου. Είμαι καλεσμένος στη Χρύσα. Πώς και έτσι? Μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, με κάλεσε η ίδια η Αλεξάνδρα Μαλτέζο και δεν μπορούσα να ανοιχτώ. Σε ένα χαρτί τους κανόνες αυτούς και αυτά που μαλλιώνουν θα τα κάνει η κολλητή μου η Άντα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Φίλη σου η Άντα όμως, ναι μεν σε αγαπάει πάρα πολύ, αλλά θα σε βγάλει από την εφηβεία. Καιρός είναι να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Μαζί μου θα μάθεις πολλά. Τι έμαθες? Τίποτα. Δεν θες να το συζητήσουμε? Πώς προέκυψε τώρα όλη αυτή η πρόσκληση? Τι να πούμε. Οκ, πήγαμε και ήπιαμε ένα ποτό. Οκ, είχαμε μάθημα, δεν μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε. Ήπιε, την πήγα σπίτι της, με είδε μαλτέζου, με κάλεσε, τέλος. Αυτό. Εντάξει, και πάλι πάντως δεν κολλάει. Τι να κολλήσει, ρε μάνα, την υποχρέωση είναι να βγάλει, δεν καταλαβαίνεις. Έχω και το αυτοκίνητο, πρέπει να το επιστρέψω. Ωραία. Δηλαδή, τα πάτε καλά, ε? Δεν είναι μόνο τα ιδιαίτερα. Εντάξει, δεν με δάκρυσε η κοπέλα, ένα από το ήπιαμε. Το χρειαζόμουν κιόλας, δεν είναι στα καλύτερα. Οπότε τη συμπαθείς?
Για να ψάχνει την παρέα της. Μπορείς να το πεις και έτσι. Και μην αρχίσεις τώρα το μπλα μπλα ότι θέλει κάτι παραπάνω. Τη βλέπω μόνο φιλικά. Κοίτα, απλά... απλά θέλω να προσέχεις. Εμένα αυτή η κοπέλα δεν μου γεμίζει το μάτι καθόλου. Να μην τη βλέπεις τότε. Ξέρω τι κάνω, έχει εμπιστοσύνη. Εσύ πάντως τον Άρη δεν θες να τον βλέπεις. Τώρα πώς ξαφνικά θα πας στο σπίτι του για φαγητό, δεν καταλαβαίνω. Δεν θα είναι εκεί. Μου το είπε η Μαλτέζο, αλλιώς σιγά μου πατούσα το πόδι μου. Τι μου το θύμισες τώρα το γελίο. Χαλάστηκα πρωί-πρωί. Τι έγινε, κορμό, έχεις μιλήσει κάτι άλλο με τον Άρη. Γιατί δεν φτάνουν όλα τα άλλα. Πες μου, βρε παιδάκι μου, πες μου κάπως μπορεί να βοηθήσω κι εγώ. Ρε μάνα, αφού το είπαμε και πριν, θα μιλήσω όποτε θέλω. Σταμάτα πια. Να σου πω, Σταυρό. Άκουσέ με λίγο. Καλημέρα, κοριτσάκι. Δεν έχει καφέ για μένα. Επικοινωνείς ή είσαι εκτός δικτύου. Έλα. Καλημέρα, λέω. Τι έγινε. Πάλι την κουκουβάρια παρίστανες. Η αλήθεια είναι ότι δεν κοιμήθηκα και πολύ καλά. Έβλεπα κάτι πουλά όνειρα. Είχαν και πρωταγωνιστή. Το γυναικολόγο. Είδα την έκτρωση στον ύπνο μου και φρίκαρα. Φοβάμαι, ρε Φρίνη, πολύ. Αν πάει κάτι στραβά, τι θα γίνει. Σούπα, μωρή. Εντάξει, είναι μια επέμβαση ρουτίνας. Όλα καλά θα πάνε και εγώ θα είμαι συνέχεια δίπλα σου. Να σου πω την αλήθεια μου, το έχω πολύ κοιμήθηκα. Εντάξει, είμαι αγχωμένη με όλα αυτά. Αλλά σκεφτόμουν και κάτι άλλο. Για πες. Τη Θεσσαλονίκη. Την παραλία, τις βόλτες. Τους μεζέδες στη Ροτόντα. Σιγά που δεν θα το έλεγες. Έλα μου, ωραία, ωραία δεν περνάγαμε. Ναι, να σου πω την αλήθεια και εμένα μου έχει λείψει η Θεσσαλονίκη πολύ. Ήρθαμε στην Αθήνα να κάνουμε φοιτητική ζωή και τους τελευταίους μήνες μας δέρνει συνεχώς μία καντεμιά. Δεν μπορώ. Έχω σαπίσει να σκέφτομαι και να στεναχωριέμαι. Καλά, μην νομίζεις κι εγώ αλλιώς τα περίμενα τα πράγματα. Λοιπόν, σου το λέω. Όταν ξεμπερδέψουμε με όλο αυτό θα γίνουμε όπως παλιά. Θα βγαίνουμε, θα γελάμε. Τέρμα η μιζέρια. Μου το υπόσχεσαι. Θέλω να σε ξαναδώ να γελάς. Η κυρία Σαΐδη. Ίδια. Μαρούλια, βλέπω και μαντεύω από ποιον. Από ποιον άλλον. Από τον Άρη. Και τι λέει. Συγγνώμη. Τι άλλο να πει. Δεν θα το πεις τελικά, ε. Δεν έχει νόημα. Χωρίσαμε. Αν αναφέρω την εγκυμοσύνη, μόνο χειρότερα θα τα κάνω τα πράγματα. Ναι, έχεις δίκιο. Κι εγώ το ξανασκέφτηκα. Αν ήταν κάποιος άλλος θα το βλέπα διαφορετικά, αλλά ο Μαλτέζος και αντιδράσει όρημα χλωμό. Το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι ο Άρης. Το μόνο που θέλω είναι να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσω να έχουν τελειώσει όλα. Μην νομίζεις, αγάπη μου, κάπως έτσι γίνεται. Θα θυμηθούμε τη Δευτέρα να κλείσουμε ραντεβού στο γυναικολόγο, ναι. Ναι. Όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο το καλύτερο. Αρκετή ταλαιπωρία πέρασες. Ναι. Θα πάρω εγώ να κλείσω ραντεβού. Άφησέ με, σε παρακαλώ. Δεν νοιάζει, δεν πειράζει. Θα μας αφήσεις λίγο μόνους. Μέσα θα είμαι και θα ακούω. Δεν ήρθα για να σε πρίξω. Να σου πω για πράγματα μόνο και αυτό. Μη βιάζεσαι. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω για τα λουλούδια. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω άλλο τρόπο να σου ζητήσω συγγνώμη. Θέλω μόνο να με ακούσεις, μπορείς. Καταρχήν, σου χρωστάω κι εγώ μια συγγνώμη. Χοντρίνα πολύ με αυτό που σου είπα για το Σταύρο.
Ήταν πολύ υποτιμητικό. Κι άσε που δεν ισχύει κιόλας. Άρα καταλαβαίνεις. Γιατί έγινες εξαλλός. Καταλαβαίνω. Όπως και να έχει, δεν με δικαιολογεί το ότι σε χτύπησα. Δεν ήθελα να πλώσω χέρι πάνω σου, νιώθω απέσια γι' αυτό. Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο για το χαστούκι. Πριν γίνουν όλα αυτά, κάτι κουβεντιάζαμε και έμεινε στη μέση. Θυμάσαι? Ναι, δυστυχώς. Άρα εμείς οι δύο τελειώσαμε. Πρέπει να το χωνέψεις. Ειλικρινά, αν ήμουν έστω και λίγο ερωτευμένη μαζί σου, θα έδινα μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτή τη σχέση. Αλλά δεν είμαι. Δέχομαι τη συγγνώμη σου. Αλλά ως εκεί. Η μάνα μου τραβιέται με ένα μαλλιού της έρωτα. Άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω κάτι. Δεν έχω να ακούσω κάτι άλλο. Θέλω μόνο να καταλάβεις ότι όταν μια σχέση τελειώνει, δεν φταίει μόνο ένας. Ναι, σωστά, φταίει και ο Χαλκιάς. Κάνεις λάθος. Για μένα μιλάω. Ξέρω το χαρακτήρα μου. Δεν έπρεπε να μπλέξω σε αυτή την ιστορία. Ήταν σίγουρο ότι θα καταλήγαμε έτσι. Δώσε μας λίγο χρόνο ακόμα. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Μπορεί να τα φτιάξω όλα. Πότε θα το καταλάβεις? Δεν έχει σημασία να μ' αγαπάς εσύ, αλλά να σ' αγαπήσω εγώ. Και αυτό δεν έγινε, ρε Άρη. Οπότε είναι προτιμότερο να μείνω μόνη μου, να περιμένω μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος. Και εγώ, αγάπη μου, μπορώ να περιμένω όσο χρειαστεί. Και πίστεψε με, θα τα αλλάξω τα πράγματα, θα σε κάνω να αγαπήσεις. Δυστυχώς, Άρη, δεν μπορείς. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Άρη, τελειώσαμε. Οριστικά. Είναι ψυχισμένη. Εμένα μου περισσεύει. Ας το ταιριάζει. Πολύ σας ευχαριστώ. Σοβαρά. Αχ, μάλλον σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλιώς δεν θα έπαιρνα τόσο. Ναι, εκείνος όμως είναι σίγουρος. Έχει κάποια σχέση, θα μου το πει. Ναι, έλα φύ. Πώς είσαι? Ζήτησα από τη Φρίνη το τηλέφωνο σου για να μαθαίνω τα νέα σου από πρώτο χέρι. Ναι, υποτίθεται ότι τα έχει με τη Μαρία. Αλλά τα ξαναβρήκε μαζί της αφού χώρισε με τη Φέη. Από απόγνωση. Θα πάρεις ή να πάρω? Άστο, θα το κάνω. Δευτέρα απόγευμα. Δευτέρα απόγευμα. Γεια σας, ο κύριος Αθανασίου. Τηλεφωνώ για τη Φέη Σαββίδη. Είμαι φίλη της και θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για τη Δευτέρα το απόγευμα. Για την επέμβαση. Είστε σίγουρος, δεν υπάρχει κάποιο κενό? Εντάξει, ναι, το κανονίζουμε για Πέμπτη. Πέντε είναι καλά. Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Αυτό ήταν. Ναι. Ξέρω ότι φοβάσαι, αλλά πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να το καθυστερήσουμε άλλο. Δεν ξέρω, τα έχω χαμένα. Ρε καλό μου, αφού το κουβεντιάσαμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση, έτσι δεν είπαμε? Ναι, αλλά τώρα που σε ακούγα να μιλάς στο τηλέφωνο, κατάλαβα τι πάω να κάνω. Φρίνη, δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό θέλω. Έχεις άλλη επιλογή? Θα σου απαντήσω εγώ. Όχι. Οπότε μην το καθυστερείς, γιατί μετά θα είσαι αναγκασμένη να το κρατήσεις. Η ζωή σου θα αλλάξει. Είσαι έτοιμη για κάτι τέτοιο? Έχεις δίκιο, όλα αυτά τα ξέρω. Αλλά δεν μπορώ, μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνομαι. Ωραία, μην το σκέφτεσαι τότε. Πες ότι έχεις μια αρρώστια και πας στο γιατρό για να σε κάνει καλά. Starry night.